Θα μιλήσουμε λοιπόν για το κομμάτι της μικροβιωματικής διατροφής και το ρόλο της μία γενικά σε ένα σύνδρομο που συναντούμε πάρα πολύ συχνά γενικά εμείς οι διαιτολόγοι στα γραφεία μας. Θα μιλήσω λίγο περισσότερο ουσιαστικά από τη δική μας την πλευρά, τη διαιτολογική, γιατί ουσιαστικά αυτό το οποίο παρουσιάζω γενικά στην παρουσίασή μου, θα σας δείξω την παρουσίασή μου, αφορά κυρίως κατά βάση διατροφικές συμβουλές στο πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτούς τους ασθενείς. Για αρχή, λοιπόν, θα πω κάποια πράγματα για το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου. Δεν ξέρω έτσι κατά πόσο είμαστε οι περισσότεροι γενικά συνάδελφοι ή όχι, αλλά έτσι για να φρεσκάρουμε κάποια πράγματα. Θα μιλήσω για το ρόλο της διατροφής στη βελτίωση των συμπτωμάτων σε άτομα που πάσχουν από το συγκεκριμένο σύνδρομο. Θα μιλήσω λίγο γενικά για το μικροβίωμα, αν και θα γίνει αρκετός λόγος και από τις τρεις γενικά παρουσιάσεις σε σχέση με αυτό, αλλά ακριβώς επειδή γενικά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ερευνητικά τα τελευταία χρόνια, γι' αυτό και θα εστιάσουμε και κυρίως στο εντερικό μικροβίωμα και τη συσχέτισή του με την εκδήλωση γενικά των συμπτωμάτων του ευερέθιστου εντέρου. Και θα ομαδοποιήσω στο τέλος, θα συνοψίσω ουσιαστικά κάποιες διατροφικές οδηγίες που, όπως σας είπα, μαζί με ένα ευρύτερο πλαίσιο, γιατί αυτό κιόλας θα ήθελα από την αρχή λίγο να τονίσουμε, ότι ιδίως στο συγκεκριμένο σύνδρομο χρειάζεται να έχουμε έτσι μια ολιστική προσέγγιση γενικά στην αποτελεσματική θεραπεία, μάλλον αντιμετώπιση, βελτίωση των συμπτωμάτων του ευερέθιστου και ίσως τελικά, όντως, είναι και πολύ σημαντικό το να έχουμε ένα έξτρα εργαλείο στο να αξιολογήσουμε γενικά που βρίσκεται το εντερικό μικροβίωμα των ασθενών μας για να μπορούμε να έχουμε και πιο θετικά αποτελέσματα στην όποια προσέγγιση τους κάνουμε. Και θα κλείσουμε κάποια συμπεράσματα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το τι είναι το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου. Προφανώς είναι ένα σύνολο συμπτωμάτων που συμβαίνουν ταυτόχρονα ουσιαστικά και επηρεάζουν το πεπτικό σύστημα. Αφορά σε συμπτώματα που έχουν να κάνουν με στομαχικές κράμπες και πόνο στομαχικό, τα οποία εκδηλώνονται και εντείνονται πολύ έντονα μετά το φαγητό και βελτιώνονται κυρίως όταν ουσιαστικά πηγαίνουμε γενικά στην τουαλέτα για κενώσεις. Άλλα συμπτώματα αφορούν φουσκώματα και μετεωρισμό που ουσιαστικά διατείνεται πάρα πολύ έντονα η κοιλιά μας, έχουμε πάρα πολύ έντονο πρίξιμο και νιώθουμε γεμάτο στομάχι, πράγμα που μας δίνει αρκετή δυσφορία και γι' αυτό το λόγο και τα συγκεκριμένα άτομα έχουν και αρκετά έτσι, δυσκολίες στην καθημερινότητά τους λόγω του συνδρόμου. Εμφανίζεται με συμπτώματα διάρειας, που είναι είτε μαλακές κενώσεις ή γνωστές διαρροϊκές, ή απλά έκτακτες ουσιαστικά συστηματικές κενώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και αντίστοιχα συμπτώματα δυσκολιότητας ή ένα συνδυασμός όλων των παραπάνω που κάνει ουσιαστικά και το συγκεκριμένο σύνδρομο όσον αφορά την προσέγγιση του από εμάς τους διαιτολόγους λίγο σπαζοκεφαλιά, ακριβώς γιατί ουσιαστικά έχει ένα πολύ μεγάλο εύρος συμπτωμάτων και δεν υπάρχει μία μονοθεραπεία ουσιαστικά που είναι αποτελεσματική. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι ένα χρόνιο ουσιαστικά σύνδρομο και η συμπτωματολογία του μπορεί να κρατήσει από αρκετές μέρες, εβδομάδες ή και μήνες, ιδίως όταν τα άτομα βρίσκονται γενικά σε παρόξενση. Είναι μία νόσος γενικά της σύγχρονης εποχής ουσιαστικά του δυτικού κόσμου, μιας και ούτως ή άλλως προσλαμβάνει, εμφανίζεται μάλλον συγγνώμη σε ένα από τα 7 άτομα στον δυτικό κόσμο, με μεγαλύτερη γενικά εμφάνιση στις γυναίκες και κυρίως γενικά σε άτομα που είναι μικρότερα των 50 ετών και προφανώς γενικά και η εμφάνιση του ευερέθιστου εντέρου προσβάλλει εισαγωγικά και άτομα τα οποία έχουν αντίστοιχο οικογενειακό ιστορικό. Έχουμε ουσιαστικά 4 τύπους του συνδρόμου. Είναι ουσιαστικά οι τύποι με τον οποίο εμφανίζονται, οπότε πολλές φορές οι ασθενείς θα έρθουν στα γραφεία μας και θα μας περιγράψουν ουσιαστικά συμπτώματα είτε διάρειας μαζί με κοιλιακή δυσφορία, είτε δυσκυλιότητας, πάλι με έντονο γενικά κοιλιακό πόνο ή μεταορισμό, ή εναλλασσόμενα γενικά χαλαρά κόπρανα και δυσκυλιότητα, πάλι με κοιλιακή δυσφορία. Και υπάρχει και ένας τέταρτος απροσδιόριστος ουσιαστικά υποτύπος, στον οποίο γενικά τα συμπτώματα ποικίλουν. Ακριβώς λοιπόν λόγω αυτής της πολύ έντονης γενικά συμπτωματολογίας. Γι' αυτό και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε κάποια προσέγγιση από την πρώτη στιγμή στο ποιος θα ήταν αποτελεσματικός τρόπος που θα αντιμετωπίζαμε ένα τέτοιο περιστατικό. Πάμε να δούμε τι ουσιαστικά όμως είναι αυτό που τελικά προκαλεί το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε σίγουροι 100% για το τι ακριβώς γενικά το προκαλεί.
Πιστεύουμε ουσιαστικά, ή μάλλον οι έρευνες έχουν δείξει ότι είναι ένας συνδυασμός γενικά πραγμάτων. Υπάρχουν διαφορετικοί παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν ουσιαστικά εντελώς διαφορετικά συμπτώματα του ευερέθηση του εντέρου σε διαφορετικούς ανθρώπους. Ωστόσο, όμως, όλοι καταλήγουν στο γεγονός ότι το σύνδρομο του ευερέθηση του εντέρου προκαλείται από μια γενική δυσλειτουργία των μεγαστεντερικών γενικά μηχανισμών. Όπως αυτοί ρυθμίζονται από τον εγκέφαλο. Ουσιαστικά, στον άξονα εγκέφαλος έντερο υπάρχει μια δυσλειτουργία. Είναι σαν ουσιαστικά να μην συνεργάζεται ο εγκέφαλος ουσιαστικά μαζί με το έντερό μας. Γι' αυτό λοιπόν και το κάνει και τόσο δύσκολο στην προσέγγιση. Ωστόσο, παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποιες βασικές αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν το σύνδρομο. Είναι κυρίως κάποιες μυϊκές εισπάσεις που θα δούμε και όλες και από έρευνες στη συνέχεια και θα σας πούμε και συνάδελφοι οι υπόλοιποι μελητές ουσιαστικά που διαγείρονται από διάφορους παράγοντες. Είναι γενικά κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία του νευρικού συστήματος. Διάφορες φλεγμονές του εντέρου, η χρόνια φλεγμονή, όπως επίσης αντίστοιχα σημαίνει γενικά σε περιπτώσεις όπως είναι η παχυσαρκία. Και διάφορες αλλαγές είτε στον αριθμό είτε γενικά στους πληθυσμούς γενικά του μικροβιώματός μας. Έτσι λοιπόν, για να μπορέσουμε να έχουμε μια αποτελεσματική θεραπεία, θα πρέπει να συνδυάσουμε ουσιαστικά κάποιες στρατηγικές, παρά το ότι το σύνδρομο του ευερέθησης του εντέρου δεν είναι θεραπεύσιμο, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή η οποία μπορεί να σταματήσει πλήρως τα συμπτώματα. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλές ουσιαστικά διαφορετικές στρατηγικές, τις οποίες αν ουσιαστικά έχοντας αξιολογήσει σωστά το ατομικό ιστορικό γενικά του ασθενούς μας, και έχουμε και κάποια έξτρα εργαλεία στα χέρια μας, θα μπορούσαμε πάρα πολύ αποτελεσματικά σε συνδυασμό να τις εφαρμόσουμε για να μπορέσουμε να ελαττώσουμε τα συμπτώματα και να τουλάχιστον να αποφύγουμε τα συμπτώματα, να αποφύγουν οι ασθενείς μας τα συμπτώματα για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα. Αυτές λοιπόν οι στρατηγικές έχουν να κάνουν με ένα συνδυασμό πραγμάτων που είτε ουσιαστικά έχει να κάνει με κάποια ουσιαστικά συμβουλευτική όσον αφορά την διαιτολογική προσέγγιση, να έχουμε μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή σε συνδυασμό με κάποια φαρμακευτική αγωγή από τον θεράποντα ιατρό. Έχει να κάνει με πρακτικές τεχνικές στο να μπορούμε να διαχειριζόμαστε γενικά το στρες, μιας και όπως είπαμε είναι ένα σύνδρομο που έχει να κάνει κυρίως με το πώς ελέγχεται από τον εγκέφαλο, οπότε παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Η ενυδάτωση είναι ένας παράγοντας που έχει φανεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός στη βελτίωση των συμπτωμάτων του ευερέθιστου και προφανώς η συστηματική άσκηση. Οπότε έχει να κάνει λοιπόν με μια συνολική αλλαγή στον τρόπο της ζωής μας, ταυτόχρονα ουσιαστικά με μια διαιτολογική παρακολούθηση και σωστή ουσιαστικά κατεύθυνση, που θα δείτε στη συνέχεια ότι θα πρέπει από τη δική μας την πλευρά των διαιτολόγων να εστιάζεται κυρίως στην ενίσχυση και στην διατήρηση ή αποκατάσταση του εντερικού μας μικροβιώματος. Έτσι λοιπόν, από την πλευρά τη διαιτολογική, αυτό που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν ένας ασθενής έρχεται γενικά στα γραφεία μας, αν πρόκειται για μια περίπτωση ευερέθησης του εντέρου, όπου δεν έχουμε έντονα συμπτώματα διάρειας, γενικά ή δυσκυλιότητας, έχουμε μια συνολική γενικά κατεύθυνση στο να κατευθύνουμε γενικά τους συγκεκριμένους ασθενείς να ακολουθήσουν μια ισορροπημένη μεσογειακού τύπου διατροφή, που ουσιαστικά έχει σαν σκοπό να έχει ένα μικρό περιορισμό στις φυτικές ίνες, έναν αποκλεισμό, μια αποφυγή ουσιαστικά στην κατανάλωση του κόκκινου κρέατος και γενικά πηγών υψηλές σε λίπος. Προφανώς, βασικός πυλώνας γενικά της διατροφής είναι η αποφυγή στα ρέγγινων δημητριακών και γλουτένης, μιας και τα τρόφιμα αυτά είναι πολύ πιο διαγευτικά στα συμπτώματα. Κάνουμε πάντα συστάσεις για αποφυγή ή περιορισμό των γαλακτοκομικών προϊόντων το πολύ μέχρι 200 ml την ημέρα, κυρίως προϊόντων με υψηλή περιεκτικότητα σε λακτόζη, μιας και δίνουν τα συμπτώματα γενικά του πρίξηματος και του μετεωρισμού. Πάντα υπάρχει μια σύσταση στο να καταναλώνονται συγκεκριμένα φρούτα. Προσπαθούμε να αποφεύγουμε φρούτα που έχουν πάρα πολλές ίνες, φλούδες, αντίστοιχα κουκούτσια, όπως επίσης και τα σπεριδοειδή. Ιδίως όταν έχουμε να κάνουμε με συμπτώματα που έχουν να κάνουν με πάρα πολύ έντονο ρίξιμο μετεωρισμό. Κραμβοειδή λαχανικά, τα σταυδανθή λαχανικά, όπως είναι το λάχανο, το κουλουπίδι, το μπρόκολο, τα όσπρια, τα χόρτα που γράφω και στις λίστες,
Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει γενικά να περιορίζονται, γιατί εντείνουν και αυτά με τη σειρά τους γενικά τα συμπτώματα. Και σίγουρα θα πρέπει να γίνεται σύσταση για μέτρια κατανάλωση καφέ, μιας και η καφέινη εντείνει τις συσπάσεις γενικά στο έντερο, ή αντίστοιχα για αναψυκτικά με ανθρακικό ή με ζάχαρη, υποκατάστατα μάλλον ζάχαρης, που μπορεί να έχουν μέσα πολυόλες, οι οποίες είναι πολύ πιο επιβαρυντικές σαν γλυκαντικά στην εκδήλωση των συμπτωμάτων του ευερέθιστου. Πέρα λοιπόν από αυτές τις γενικές οδηγίες, τις οποίες συνήθως τις εφαρμόζουμε σε λίγο πιο light, όπως τα λέγαμε γενικά, περιστατικά. Η βασική δομή γενικά και το βασικό εργαλείο που έχουμε στη φαρέτρα μας σαν ιατρολόγοι είναι η εφαρμογή γενικά της δίαιτας, του πρωτόκολλου της δίαιτας τροφίμων σε χαμηλή περιεκτικότητα, ουσιαστικά σε ζυμόσιμους ολιγοζαχαρίτες, διζαχαρίτες, μονοζαχαρίτες και πολυόλες, όπως είναι ουσιαστικά η δίαιτα που είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε FODMAPs. Η οποία έχει φανεί ότι όταν εφαρμόζεται, θα το δούμε μετά και στις ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας, σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι ασθενείς με το ευερέθιστο φαίνεται να έχουν γενικά μια έκδηλη γενικά βελτίωση των συμπτωμάτων. Θα δείτε λοιπόν ότι στο συγκεκριμένο πίνακα αναγράφονται γενικά τα τρόφιμα που είναι υψηλά ή χαμηλά σε περιεκτικότητα. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ σημαντικό γενικά στις νόσους ουσιαστικά του γαστρικού συστήματος, πόσο μάλλον γενικά στο ευερέθιστο, να έχουμε πάντα, όπως είπαμε, μια συνολική και ολιστική γενικά προσέγγιση. Ακόμη και ότι κάποια τρόφιμα μπορεί να έχουν χαμηλή περιεκτικότητα γενικά σε FODMAP, δεν σημαίνει ότι αν τρώγονται σε μεγάλη ποσότητα ή σε συστηματική βάση, δεν θα μας δημιουργήσουν τα ίδια θέματα, όπως αντίστοιχα τρόφιμα που μπορεί να έχουν υψηλή περιεκτικότητα και δεν θα μας εντείνουν γενικά τα συμπτώματα. Οπότε, κρατάμε κατά βάση ότι σίγουρα μια δίαιτα χαμηλή σε FODMAP είναι αυτή η οποία ταιριάζει στο να έχουμε μια βελτίωση των συμπτωμάτων στο ευερέθιστο. Άρα, λοιπόν, αποφεύγουμε τη γλουτένη, γενικά τα δημητριακά, το στάρι, κριθάρι και προτιμούμε καλύτερα καλαμπόκι, πατάτα, ρύζι, αντίστοιχα κοινόα. Προσέχουμε ουσιαστικά τα φρούτα μας, είναι φρούτα ουσιαστικά που έχουν λιγότερους ουσιαστικά μονοζαχαρίτες, ολιγοζαχαρίτες. Οπότε, γι' αυτό το λόγο κιόλας και αποφεύγουμε μήλα, το χυμό μήλου, πράγματα που έχω γράψει γενικά στη λίστα με τα φρούτα. Έχω γράψει ανά όλες τις ομάδες τροφίμων ενδεικτικά γενικά κάποια τρόφιμα με βάση την περιεκτικότητά τους. Σίγουρα προτιμάμε γενικά ροφήματα, υποκατάστατα μάλλον ροφήματα γάλατος, τα οποία είναι εμπλουτισμένα σε ασβέστη για να καλύψουμε τις ανάγκες των ασθενών μας. Και σίγουρα προσέχουμε γενικά την περιεκτικότητα σε λακτόζη των τυριών. Συνήθως τα σκληρά και ψημένα τυριά έχουν μικρότερη περιεκτικότητα ουσιαστικά σε φόδμα. Εννοείται και περιορίζουμε ουσιαστικά τις φυτικές ίνες από τις εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης, όπως είναι τα όσπρια, μιας και τα φασόλια γενικά, τα όσπρια, όπως επίσης και τα επεξεργασμένα κρέατα, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε FODMAP. Προτιμούμε συνήθως κυλωμένη φακή ή σε συνδυασμό ιδανικά φακόριζου τα ρεβίθια. Και πάντα έχουμε, πάντα είναι γενικά αρκετά βοηθητικό, να χρησιμοποιούμε τρόφιμα τα οποία έχουν υποστεί γενικά ζύμωση, γιατί βοηθάει, θα δείτε και στη συνέχεια που θα σας το τονίσω, στο να έχουμε μια πιο σωστή προσέγγιση γενικά στην δίαιτα του ασθενούς μας, από το να δημιουργούμε εντελώς πρόβλημα και στο εσωτερικό του μικροβίωμα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ελέγχουμε εννοείται τις διατροφικές ετικέτες για να εξασφαλίζουμε ότι τα τρόφιμα γενικά που επιλέγουμε δεν έχουν γενικά καθόλου περιεκτικότητα σε FODMAP και εννοείται τις μερίδες. Έτσι λοιπόν, ούτως ή άλλως γνωρίζουμε την αποτελεσματικότητα και θα βάλω σε εισαγωγικά γενικά της δίαιτας FODMAP. Καθαρά και μόνο γιατί όλες οι έρευνες ουσιαστικά και όλες οι ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας δείχνουν ότι μας δίνει γενικά μία μικρή βελτίωση των συμπτωμάτων, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μας δίνει γενικά πλήρη ίαση. Ακόμη και για να εξασφαλίσουμε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ουσιαστικά με χαμηλότερα συμπτώματα στις νόσους του ευερέθιστου, στο σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου, θα πρέπει να βάλουμε γενικά στην εξίσωση και άλλους παράγοντες. Έτσι λοιπόν, παρά το ότι από τις μελέτες μας
είτε σε γκρουπ γενικά ασθενών με το σύνδρομο που ακολουθούν γενικά μια δίαιτα χαμηλή σε FODMAP, είτε αντίστοιχα σε γκρουπ ασθενών που απλά ακολουθούν μια γενική σύσταση για μια διατροφή με μικρά και συχνά γεύματα, χαμηλή σε λίπος, χαμηλή γενικά σε κατανάλωση κορεσμένου κρέατος, κόκκινου κρέατος κορεσμένων λιπαρών, αποφυγή καφέινης, γάλατος. Φαίνεται η βελτίωση στη συμπτωματολογία να είναι ακριβώς το ίδιο στατιστικά σημαντική σε κάθε group παρά την όποια παρέμβαση ουσιαστικά δοκιμάζεται. Όταν όμως ωστόσο πάμε να κάνουμε σύγκριση ανάμεσα στα διάφορα group, είτε η δίαιτα αφορά κάποια δίαιτα FODMAP, είτε μια απλή σύσταση ουσιαστικά διαιτολογική, είτε όπως γράφω στο τέλος κάποια πλασίμπο δίαιτα, μεταξύ τους δεν έχουμε κάποια σημαντική στατιστικά σημαντική διαφορά, και ιδίως γενικά τα τελευταία χρόνια που εφαρμόζονται, υπάρχει αρκετός αριθμός μελετών που χρησιμοποιούμε ουσιαστικά εναλλακτικά κάποιες δίαιτες πλασίμπο για να δούμε αν όντως τα άτομα με το ευερέθιστο έχουν γενικά βελτίωση στα συμπτώματα, φαίνεται να μην έχουμε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά. Ίσα-ίσα από τα τελευταία χρόνια έχουμε αρκετές μελέτες που δείχνουν ότι αρκετά από τα άτομα φαίνεται να εκφράζουν μικρότερη ικανοποίηση, είτε γενικά στην εφαρμογή γενικά της συγκεκριμένης της εν λόγου δίαιτας, κυρίως λόγω του ότι το διάστημα ουσιαστικά εφαρμογής είναι τουλάχιστον γύρω στις 4 με 6 εβδομάδες. Όταν αντίστοιχα, πέρα από τις διαιτολογικές παρεμβάσεις, χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και άλλου είδους παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν κυρίως είτε με κάποια υπνοθεραπεία ή αντίστοιχα με κάποια δραστηριότητα, όπως είναι στην τελευταία έρευνα που σας γράφω με τη γιόγκα, πάλι τα αποτελέσματα για τη μείωση των συμπτωμάτων από τους ασθενείς γενικά με το ευερέθιστο, έχουμε πολύ σημαντική βελτίωση, αλλά πάλι σε κάθε περίπτωση. Όταν είτε συνδυάζονται γενικά οι δύο πρακτικές, είτε πάνε να συγκριθούν τα διαφορετικά group, δηλαδή group ατόμων που κάνουν μόνο δίαιτα FODMAP ή αντίστοιχα κάνουν μόνο yoga ή υπνοθεραπεία ή συνδυάζουν και τα δύο, η διαφορά μεταξύ τους δεν μας δείχνει κάποιο καινούριο δεδομένο, κάποιο στατιστικά σημαντικό, όπου θα μπορούσε σαν πρακτική να υπερτερήσει των άλλων πρακτικών. Έτσι λοιπόν φτάνουμε σε εισαγωγικά να καταλήξουμε ότι για το κομμάτι ουσιαστικά της αντιμετώπισης, κυρίως στη διαιτολογική πράξη, όσον αφορά λοιπόν εμάς τους διαιτολόγους στα γραφεία μας για το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου, θα πρέπει να έχουμε μια ολιστική γενικά προσέγγιση. Είναι πολύ σημαντικό γενικά, ιδανικά, αν όντως έχουμε μια σωστή διάγνωση από τον εκάστοτε θεράποντα ιατρό. Και θα πρέπει σίγουρα να μπαίνουμε σε μια διαδικασία συμβουλευτικής για να γίνει μια αλλαγή γενικότερα στις διατροφικές συνήθειες γενικά των ασθενών. Κατά περίπτωση κάθε φορά, μπορεί πραγματικά εξ αρχής να μπαίνουμε στη διαδικασία να οργανώνουμε τα γεύματά μας στο να είναι πιο μικρά συχνά για να μπορεί ουσιαστικά να διευκολύνεται και η διέλευση της τροφής ουσιαστικά στο έντερο, ή να γίνεται σύσταση για την αποφυγή της καφεΐνης λόγω ουσιαστικά των μυϊκών σπασμών στο έντερο. Ωστόσο, αν έχουμε ένα περιστατικό το οποίο παραδείγματος χάρη έχει κατά βάση συμπτώματα φουσκώματα ή μετεωρισμό, θα συστήσουμε ουσιαστικά την αποφυγή οσπρίων, θα περιορίσουμε λίγο τις φυτικές ίνες, δεν θα τις εξαλείψουμε πλήρως. Και ενώ ταυτόχρονα θα συστήσουμε την κατανάλωση λιναρόσπορου, του μένου λιναρόσπορου στη διατροφή του, και θα έχουμε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση αν έχουμε έναν ασθενή ο οποίος θα έχει κάποιο διαρροϊκό σύμπτωμα. Όπου εκεί θα δώσουμε περισσότερη έμφαση στην αποφυγή γενικά της ζάχαρης ή ανθρακούχων γενικά ποτών ή γλυκαντικών στη χρήση γενικά των σνακ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει πάντα να αξιολογούμε κατά πόσο θα πρέπει να γίνει σύσταση ή περιορισμού ή αύξηση των φυτικών ινών και κατά πόσο από αυτές τις φυτικές ίνες, τι από αυτές τις φυτικές ίνες θα προέρχεται από διαλυτές ή από αδιάλυτες. Είναι σημαντικό να βάλουμε γενικά στο τραπέζι τη χορήγηση των προβιωτικών. Έχουν βρεθεί αρκετές έρευνες ουσιαστικά που φαίνεται γενικά τα προβιωτικά, ιδίως σε συνδυασμό, αν είναι λακτοβάκυλοι μαζί με επιφυτοβακτήριουμ ή αντίστοιχα μαζί με ζαχαρομύκητες και λακτοβάκυλους, φαίνεται γενικά να έχουν καλύτερη βελτίωση των συμπτωμάτων στο ευερέθιστο. Ωστόσο, πάντα η χορήγηση των προβιωτικών γίνεται για 12 εβδομάδες και σε περίπτωση που δεν υπάρχει αλλαγή των συμπτωμάτων, βελτίωση των συμπτωμάτων, συστήνεται γενικά η διακοπή.
Δεν ξεχνάμε τη σύσταση γενικά της συστηματικής δραστηριότητας. Το κομμάτι γενικά της διαχείρισης του στρες στα συγκεκριμένα άτομα φαίνεται να παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και προσπαθούμε μεμονωμένα και με βάση το ατομικό ιστορικό ουσιαστικά του κάθε ασθενούς να εξειδικεύσουμε το πρωτόκολλο ουσιαστικά της δίαιτας χαμηλής εφόδμα. Οπότε είναι εδώ πάρα πολύ σημαντικό επίσης να τονίσουμε ότι κατά την εφαρμογή του συγκεκριμένου γενικά πρωτοκόλλου, ακριβώς επειδή διαρκεί για μεγάλο διάστημα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε σωστά όλα τα στάδια. Το πρώτο στάδιο που κάνουμε αποφυγή γενικά των διαιτητικών τροφίμων και μετά σιγά σιγά προσπαθούμε και κάνουμε επανένταξη των τροφίμων για να μπορέσουμε να καθιερώσουμε, να εξασφαλίσουμε ουσιαστικά μια πιο ισορροπημένη διατροφή. Και βέβαια θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και το κομμάτι της φαρμακευτικής αγωγής, μιας και κατά διαστήματα χρησιμοποιούνται από αυτά τα άτομα διάφορα αντισπασμωδικά φάρμακα ή ακόμη και ανάλογα με τα συμπτώματά τους, αν έχουν έντονα θέματα δυσκολιότητας, ακόμη και διάφορα καθαρτικά, πάντα εννοείται με την κατεύθυνση και με βάση τη δοσολογία από τον θεράποντα γιατρό. Επίσης, έχει βρεθεί ότι διάφορα βότανα έχουν αρκετά καλή απόκριση ουσιαστικά στο σύνδρομο του περαιτέρω του Στεντέρου, όπως είναι η χρήση ελαιουμέντας ή αντίστοιχα το βότανο τη σπαγούλα. Οπότε που λειτουργεί σαν φαρμακευτική, σαν πρώτη γραμμή ουσιαστικά φαρμακευτική αγωγή. Προχωρώντας λοιπόν παρακάτω. Προχωρώντας λοιπόν παρακάτω, εκφράζω λίγο κάποιους προβληματισμούς, γιατί εγώ προσωπικά, τουλάχιστον από προσωπική γενικά εμπειρία, το αρνητικό σε εισαγωγικά γενικά με τους ασθενείς, με το ευερέθιστο, είναι ότι συνήθως εμφανίζουν από πολύ νωρίς πάρα πολύ μικρή ικανοποίηση για το πόσο εύκολα μπορούν να ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη γενικά διατροφή και κατά διαστήματα μπορεί να εμφανίσουν πολύ έντονα εξ αρχής παράπονα στο ότι μπορεί να μην τους καλύπτει γενικά θρεπτικά ή να είναι πάρα πολύ περιοριστική γενικά για την καθημερινότητά τους. Και εκεί δυστυχώς, ακριβώς επειδή δεν έχουμε λίγο και αυτό το κομμάτι ουσιαστικά της ολιστικής προσέγγισης, ίσως και με μια πιο επιτόπου γενικά συνεργασία με τον αντίστοιχο γενικά γαστεντερολόγο, μπορεί τα συγκεκριμένα άτομα δυστυχώς να κάνουν drop-off και να έχουν μικρότερη γενικά ικανοποίηση και να μην λάβουν καθόλου θετικά αποτελέσματα και από την όλη θεραπεία. Υπάρχουν γενικά διάφορες έρευνες που δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια ουσιαστικά της πρώτης φάσης της δίαιτας χαμηλής FODMAP έχουμε γενικά την πιθανότητα μειωμένης πρόσληψης ασβεστίου, πράγματα το γεγονός που μπορεί και να αντιμετωπιστεί με φυτικά ροφήματα τα οποία είναι εμπλουτισμένα ή ουσιαστικά με τη διακοπή, με την ένταξη, με την φάση, με το δεύτερο στάδιο ουσιαστικά της δίαιτας FODMAP. Ωστόσο, το ίδιο σημαίνει πολλές φορές, όπως σας είπα και πριν, με τον όγκο γενικά των θερμίδων. Κυρίως έχω γράψει ουσιαστικά αυτά τα τέσσερα σημεία σαν προβληματισμό, γιατί ακριβώς επειδή συνήθως πέρα από το κομμάτι της δίαιτας FODMAP, υπάρχει μια γενική τάση, ακόμη και από τους γαστρεντερολόγους, εξ αρχής να γίνεται μια σύσταση για τη μείωση γενικά της πρόσληψης των φυτικών ινών, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη επίπτωση τελικά στο μικροβίωμα, το γεγονός που έχει φανεί ούτως ή άλλως και από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, και μπορεί να δημιουργήσει και να εντείνει ακόμη περισσότερα τα συμπτώματα του ευερέθιστου στεντέρου, ενώ να έχουμε μπει σε μια διαδικασία να πάμε σε κάποιον ειδικό για να τα ρυθμίσουμε. Έτσι λοιπόν αυτό σε εισαγωγικά μου δίνει λίγο την πάσα, τη δυνατότητα να αναφερθώ στο μικροβίωμα και να δούμε γενικά και στη συνέχεια το πόσο σημαντικό είναι και στην, γενικά για το επίπεδο της υγείας μας, αλλά πόσο μάλλον ουσιαστικά για τις πνευμονώδεις νόσους του εντέρου και για το ευερέθιστο. Το μικροβίωμα είναι ουσιαστικά το άθροισμα όλων των μικροοργανισμών, κατά βάση γενικά βακτηρίων, ιών και μυκητών που ζουν πάνω και μέσα γενικά στο σώμα μας. Μέχρι στιγμής είναι σαν το ανθρώπινο γονιδίωμα, η αλήθεια είναι, και εξίσου τόσο ξεχωριστό. Μέχρι στιγμής η επιστήμη έχει αναγνωρίσει μόνο το 1% από αυτούς τους μικροοργανισμούς. Οπότε φανταστείτε ότι είναι άλλο 99% το οποίο δεν έχει αναγνωριστεί ακόμα και γι' αυτό το λόγο και είναι τόσο μεγάλο και το ενδιαφέρον γενικά το ερευνητικό για το μικροβίωμα τα τελευταία χρόνια και ούτως ή άλλως από εδώ και πέρα. Κάθε ανθρώπινο σώμα φιλοξενεί περίπου 1,5 με 2 κιλά ουσιαστικά βακτήρια. Και τα περισσότερα κύτταρα πάνω στο σώμα μας είναι
βακτήρια. Οπότε φανταστείτε ότι σίγουρα είναι και πάρα πολύ σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε γενικά την καλή συντήρηση, διατήρηση, θρέψη γενικά των βακτηρίων μας. Τα βακτήρια αυτά βρίσκονται, πώς το λέμε, συγκατοικούν συσσαγωγικά στο σώμα μας σε ομάδες, είτε σαν συμβιωτικά γενικά βακτήρια, τα καλά βακτήρια, τα οποία είναι χρήσιμα για τον οργανισμό μας, είτε σαν παθογόνα κακά βακτήρια, τα οποία είναι αυτά, όταν αυξάνεται ο ρυθμός τους, δημιουργούν αυτές τις συνθήκες της δυσβίωσης στον οργανισμό μας και μπορούν να μας βλάψουν, ιδίως όταν και το νοσοποιητικό μας σύστημα δεν είναι αρκετά ισχυρό. Και τέλος είναι τα συνοδευτικά, ουσιαστικά ή ουδέτερα βακτήρια, τα οποία έχουν ευεργετική, μπορεί να έχουν ευεργετική ή επιβλαβή δράση ανάλογα γενικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ουσιαστικά βρίσκονται στο σώμα μας. Μόνο λοιπόν ούτως ή άλλως το 1% από αυτά τα βακτήρια είναι παθογόνα, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό ουσιαστικά της ανοσίας μας οφείλεται κατά βάση στα εντερικά μας μικρόβια. Και όπως σας είπα και στην αρχή, ουσιαστικά είναι τόσο σημαντικό το εντερικό μας μικροβίωμα, όπως αντίστοιχα το γονιδιακό μας υλικό. Είναι ξεχωριστό και μοναδικό για τον καθένα από εμάς. Οπότε μας ακολουθεί γενικά όπου και να πάμε. Και τα τελευταία χρόνια κιόλας φαίνεται ότι αρχίζει να χρησιμοποιείται ακόμη μέχρι και για την διελεύκανση γενικά υποθέσεων αστυνομικών, όπως ακριβώς γενικά χρησιμοποιείται γενικά και η ταυτοποίηση του DNA μας. Κάλλιστα θα μπορούσε να ταυτοποιηθεί αντίστοιχα από το μικροβίωμα γενικά κάποιου. Από όλα λοιπόν αυτά, προφανώς λοιπόν και καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και άρρηκτα συνδεδεμένη η σχέση του μικροβιώματος γενικά με την υγεία, με την καλή υγεία του οργανισμού μας, μιας και όπως βλέπετε είναι σαν ουσιαστικά ομόκεντρη γενικά, τεπημένη γενικά κύκλη, μιας και από το εταιρικό μας ουσιαστικά μικροβίωμα επηρεάζεται τόσο γενικά η εγκεφαλική μας λειτουργία, όσο γενικά ο μεταβολισμό μας και το νοσοποιητικό μας σύστημα. Άλλωστε γενικά το μικροβίωμα μέσα από τον επηρεάζει τον μεταβολισμό τέλος πάντων των λοιπών και των υδατανθράκων μας. Θα το δείτε και με τον συνάδελφό μου, τον κύριο Βαραγιάννη, που θα μιλήσει εκτενώς και για το κομμάτι γενικά της επίδρασης του μικροβιώματος στην ταξαρχία. Οπότε επηρεάζει γενικά και το βάρος μας. Προφανώς συνδέεται γενικά με το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Και σίγουρα είναι υπεύθυνο για πάρα πολλές από τις σύγχρονες ουσιαστικά ασθένειες από τις οποίες πάσχει ο άνθρωπος, ιδίως τις ασθένειες γενικά φλεγμονώδους δράσης. Ωστόσο, φαίνεται γενικά από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ότι δεν είναι τόσο ακόμη εντελώς ξεκάθαρη για το εάν το μικροβίωμα αλλάζει σαν συνέπεια ουσιαστικά της εμφάνισης μιας ασθένειας ή αν η ίδια τέλος πάντων η ασθένεια οφείλεται σε αλλαγές ουσιαστικά στα φυσιολογικά βακτήριά μας. Είναι σαν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Το μικροβίωμα το αποκτούμε κατευθείαν με το που γεννιόμαστε από την πρώτη στιγμή ουσιαστικά της γέννησής μας. Και με το που γεννηθούμε, εξαρτάται λοιπόν το πώς εξελίσσεται το γονίδιωμά μας, κυρίως από τη διατροφή του βρέφους. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα πρώτα 2 με 3 χρόνια, γιατί ουσιαστικά σε αυτά τα χρόνια ολοκληρώνεται πλήρως γενικά το εντερικό, σχεδόν πλήρως το εντερικό μικροβίωμα ενός παιδιού και είναι παρόμοιο με αυτό που θα έχει στην ενήλικη ζωή του. Οπότε ένα μεγάλο ποσοστό ουσιαστικά της σύνδεσης του μικροβιώματος παραμένει σταθερό σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, ενώ ένα μικρό ποσοστό, 30-40%, μπορεί να μεταβληθεί από διάφορους παράγοντες. Και όσο μεγαλώνουμε, τόσο ουσιαστικά μεγαλώνουν και τα βακτήριά μας. Οπότε, κατά συνέπεια, συνήθως οι άνθρωποι που είναι πιο μεγάλοι σε ηλικία ουσιαστικά έχουν διαφορετικό μικροβίωμα σε σχέση με τους πιο νέους. Στο γράφημα, στην εικόνα που σας γράφω, απλά σας δίνω γενικά μια εικόνα για το πώς θα μπορούσε ένα κακό κείμενο έναρξης ουσιαστικά της θέσπισης του μικροβιώματος ενός βρέφους, που για κάποιο λόγο, λόγω της, όντας μέσα στη γυλιά ουσιαστικά της μητέρας του, λόγω χρήσης αντιβιωτικών, δεν πήρε το μικροβίωμα γενικά που το βέλτιστο ουσιαστικά, το βέλτιστο γενικά, απληθυσμό ή αριθμό του μικροβιώματος που θα μπορούσε. Αντίστοιχα μετά με τον τρόπο της γέννησής του, γιατί μπορεί να υπήρξε και σαρκική τομή σε σχέση με το φυσιολογικό του κετό, ή αντίστοιχα μεγαλώνοντας με τη χρήση αντιβιωτικών, μπορεί να το οδηγήσει ουσιαστικά μετέπειτα στην ενήλικο γενικά ζωή του, στο να του δημιουργήσει, να το εκδηλώσει είτε βραχυπρόθεσμες είτε μακροπρόθεσμες ουσιαστικά νόσους, είτε όπως είναι αυτή η σύγχυση τέλος πάντων της διάθεσης που λέμε
παιδιά που βρίσκονται γενικά σε απόγνωση, που είναι, έχει να κάνει με το νευρικό σύστημα, είτε αντίστοιχα χρόνιες καταστάσεις όπως είναι το άσθμα, οι αλλεργίες, γενικά η παχυσαρκία. Αντίστοιχα και εδώ βλέπουμε κυρίως πώς συγκεκριμένα ο πληθυσμός των βακτηρίων μικραίνει γενικά καθώς μεγαλώνει γενικά ο άνθρωπος. Είμαστε σε ένα 70% στην νεογνική ουσιαστικά ηλικία και καθώς μεγαλώνουμε φτάνει, μειώνεται γενικά στο 5%. Κατά τη διάρκεια, λοιπόν, πέρα από το πώς μεγαλώνει, πώς αυξάνεται γενικά η ηλικία που επηρεάζει τον αριθμό του γονιδιώματος, παίζουν ρόλο και συγκεκριμένες συνθήκες που μπορεί να επιδράσουν και να δημιουργήσουν πολύ πιο έντονες γενικά μειώσεις στον πληθυσμό ή στο αντίστοιχα στον αριθμό γενικά των πληθυσμού ή στον αριθμό γενικά των μικροβίων μας, των βακτηρίων μας στο σώμα. Είτε λόγω κάποιες φλεγμονώδους νόσου του εντέρου, είτε λόγω παχυσαρκίας, καρκίνου κ.ο.κ. Εδώ ήταν ένα σύνολο ουσιαστικά περίπου γύρω στις 20, συγγνώμη, γύρω στις 20 ουσιαστικά μελέτες, όπου όλες γενικά συνέκλυναν στο πώς σχετίζεται γενικά το εντερικό μικροβίωμα με την ενεργοποίηση κάποιων μηχανισμών απόκρισης, ιδίως σε θέματα που έχουν να κάνουν στη φλεγμονή σε διάφορους νόσους, μιας και φαίνεται ότι ο αριθμός του μικροβιώματος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι υπεύθυνος για την έναρξη του μηχανισμού της παραγωγής των κυτοκινών. Ενώ αντίστοιχα ένα πολύ μεγάλο μέρος, μελετών συσχετίζει το ρόλο του εντερικού μικροβιώματος στην έγκαιρη διάγνωση, πρόγνωση και θεραπεία των εγκεφαλοαγγειακών παθήσεων, που ουσιαστικά πάλι φαίνεται να συσχετίζεται με το πώς ουσιαστικά παράγονται οι δελευκίνες στους συγκεκριμένους ασθενείς. Είναι ανασκόπηση γενικά ενός μεγέθους μελετών που έχουν να κάνουν από διάφορες χώρες ανά τον κόσμο, από την Κορέα μέχρι την Τουρκία, Νότια Αμερική, Ευρώπη. Υπήρχε ένα πολύ μεγάλο μέγεθος, ένας πολύ μεγάλος αριθμός γενικά μελετών που αφορούσαν το μικροβίωμα και το διαβήτη. Ήταν στα πλαίσια ουσιαστικά μιας περίπου δεκαετίας, γύρω στις 2.500 έρευνες που ουσιαστικά δείχνουν το πώς έχει βοηθήσει το εντερικό μικροβίωμα να κατανοήσουμε τη φυσιολογία γενικά του διαβήτη και την παθολογία του και πώς μπορεί να μας βοηθήσει στο να μας προτείνει ουσιαστικά και κάποιες εξτρά γενικά θεραπείες. Έχουμε πάρα πολλά δεδομένα προφανώς για το πώς ουσιαστικά το εντερικό μικροβίωμα συσχετίζεται με τη σοβαρότητα που έχουν τόσο οι κινητικές όσο και οι μη κινητικές επιπτώσεις της νόσου του Πάρκινσον. Ενώ δεν είναι λίγος ο αριθμός των μελετών που συνδέουν την μικροχλωρίδα του εντέρου με την ανδρική αναπαραγωγή, μιας και βοηθάει στη διατήρηση της ακυρότητας των όρχιων και βοηθάει επίσης με αυτόν τον τρόπο να προστατεύεται γενικά το σπέρμα. Η ροδόχρου γενικά ακμή, η μικροχλωρίδα του δέρματος, μιας και μικροβίωμα δεν έχουμε εννοείται μόνο ουσιαστικά στο έντερό μας, έχουμε σε διάφορα σημεία γενικά στο σώμα μας, παίρνει και αυτή αρκετά μεγάλο μέρος στην έρευνα, μιας και συσχετίζεται με την ανάπτυξη της ροδόχρου ακμής. Και υπάρχουν αντίστοιχα διάφορες γενικά ανασκοπήσεις που όπως είδαμε και σε νωρίτερα γενικά σε γραφήματα το μικροβίωμα σχετίζεται γενικά με την υγεία γενικά του εγκεφάλου, τη λειτουργία του εγκεφάλου μας και με τη γνωστική μας λειτουργία, κυρίως γιατί βοηθάει στην παραγωγή κάποιων διαφόρων νευροδιαβιβαστών. Ενώ τα τελευταία χρόνια έχουμε και την ταυτοποίηση συγκεκριμένων γενικά μικροβίων, τα οποία συσχετίζονται με συγκεκριμένες νόσους, όπως είναι το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, που σχετίζεται με γαστρικά έλκη, γαστρίτιδες και γαστρικούς καρκίνους. Υπάρχουν αρκετές έρευνες που το συσχετίζουν με την εμφάνιση γενικά του COVID-19, με αφορμή γενικά κιόλας και την καραντίνα, και αντίστοιχα με την αθεροσκλήρυνση. Ο στρεπτόκοκκος συσχετίζεται με τον καρκίνο γενικά του στομάχου και πάρα πολύ μεγάλο αριθμό γενικά μελετών, μιας και
θεωρείται από τα νέα γενιά μικρόβια ή το τόσο σημαντική δράση, όπως είναι ουσιαστικά τα προβιωτικά που θα μιλήσουμε και πιο μετά, για το, η συσχέτιση που έχει το βακτήριο Ακερμάνσια, που συσχετίζεται ουσιαστικά αρνητικά με την εμφάνιση πλεγμονώδων νόσων και ουσιαστικά με το οξυδοτικό στρες. Και έχει ένα πολύ μεγάλο μέρος μελετών που συσχετίζεται ακόμη γενικά και για για αποτελέσματα που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε γενικά το διαβητή του 2, ιδίως υπεργλυκαιμικούς ασθενείς. Τέλος, ενδιαφέρον είχε, γι' αυτό και το έγραψα, και φαίνεται γενικά να είναι και αυτός ένας καινούριος κλάδος, αν και δεν φαίνεται να έχει ονοματιστεί, να έχει δοθεί κάποια συγκεκριμένη ονομασία του μικροβιώματος για τους αθλητές, αλλά ουσιαστικά πολύ μεγάλο μέρος έρευνας γίνεται για το πώς το είδος και η ένταση γενικά της άσκησης μπορεί να επηρεάσει το εντερικό μικροβίωμα των αθλητών. Όπως λοιπόν βλέπουμε, υπάρχει μια σχετικά λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο εντερικό μας μικροβίωμα και στην υγεία γενικά του οργανισμού μας, μιας και όπως θα δείτε γενικά και από το γράφημα, μικρές ανισορροπίες είτε στους πληθυσμούς είτε στον αριθμό γενικά κάποιων βακτηρίων μπορεί να εμφανίσουν διάφορες νόσους όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης τύπου 2, φλεγμονώδης νόση του ΕΝΤΕΡ. Έτσι λοιπόν, με βάση ούτως ή άλλως και το κομμάτι του ευερέθιστου εντέρου, που είναι αυτό γενικά που μας απασχολεί, βλέπουμε ότι το μικροβίωμα, το εντερικό μικροβίωμα μπορεί να επηρεαστεί ουσιαστικά από μη φυσιολογικά, μάλλον μπορεί να επηρεάσει και να εκδηλώσει ουσιαστικά τη συμπτωματολογία του ευερέθιστου, γιατί διαταράσσονται ουσιαστικά τα επίπεδα των βακτηρίων στο έντερο. Οπότε δημιουργείται αυτή η δυσβίωση στο έντερο και συνδέεται με διάφορα γαστρεντερικά προβλήματα όπως η ελπόδης πολίτιδα, η νόσος Κρόν και η κοιλιοκάκη. Έχει βρεθεί άλλωστε ότι σε άτομα που έχουν γενικά το σύνολο του ευερέθιστου εντέρου έχουν βρεθεί διαφορές σε επίπεδα περίπου 21 ειδών βακτηρίων σε σχέση με άτομα που δεν ζουν, σε σχέση με υγιή άτομα. Και έχει παρατηρηθεί ότι σε άτομα που έχουν γενικά πάσχουν από, έχουν τα συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου, εμφανίζεται μειωμένος αριθμός σε συγκεκριμένους μικροοργανισμούς στο έντερο, όπως είναι τα μπιφιτοβακτήρια, οι λακτοβάκυλοι, και σε αυξημένους αντίστοιχα αριθμούς βελιονέλα ή αντίστοιχα εντεροβακτηρίων. Όλα αυτά λοιπόν, για άλλη μια φορά, από τη δική μου τουλάχιστον την πλευρά, τη διαιτολογική, έχει νόημα να τα εστιάσουμε στο ότι θα πρέπει να τα δούμε σε ένα σύνολο, γιατί ακριβώς, όπως είπαμε, δεν υπάρχει γενικά μια μονοθεραπεία. Πρέπει όπως και τίποτε να υπάρχει ένας διαιτολόγος εξειδικευμένος, ο οποίος να μπορέσει εξατομικευμένα να δώσει, να συμβουλέψει γενικά τους ασθενείς με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό ταυτόχρονα να γνωρίζει και όλο το υπόλοιπο και όλη την υπόλοιπη ουσιαστικά αναγκαιότητα και εικόνα γενικά του μικροβιώματος του ασθενούς, για να μπορέσει να εκλάβει γενικά και ο ασθενής από την διαιτολογική προσέγγιση τα θετικά αποτελέσματα. Οπότε βλέπετε και εδώ πέρα ότι πέρα λοιπόν από τη δική μας την πλευρά που καλούμαστε ουσιαστικά να ακολουθήσουμε μια διατροφή ελεύθερη γλουτένης με βάση ουσιαστικά τη χαμηλή περιεκτικότητα σε FODMAP, πάντα πλουτίζοντας με το ατομικό ιστορικό του κάθε ασθενούς, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας σίγουρα τα προβιωτικά, τη χορήγηση ουσιαστικά προβιωτικών. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας αν ταυτόχρονα γενικά χορηγούνται από τον γιατρό κάποια γενικά φάρμακα. Θα πρέπει να υπάρχουν σίγουρα πρεβιωτικά που είναι η τροφή των προβιωτικών για να μπορέσει ουσιαστικά αυτός ο μηχανισμός να είναι βιώσιμος γενικά και να έχουμε τα αποτελέσματα. Οπότε, μάλλον σε αυτό που θα καταλήξει να σας μιλήσει και στο πέρας, στην τελευταία γενικά ομιλία ο κύριος Σιδέρης, ίσως να είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και για τη δική μας δουλειά, για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο στοχευμένη έτσι, προσέγγιση. Κλείνοντας λοιπόν, θα σας δώσω εκεί αδρά κάποια συγκεκριμένα γενικά τρόφιμα, τα οποία βοηθάνε
τόσο στην ενίσχυση γενικά του εντερικού μας μικροβιώματος, όσο και στην διατήρησή του, μιας και είπαμε ότι η διατροφή φαίνεται να είναι μέρος ουσιαστικά αυτής της ολιστικής προσέγγισης. Και μάλιστα, αν θα θέλαμε να ποντάρουμε ίσως κάπου, μάλλον θα έπρεπε να ποντάρουμε σίγουρα στη διατροφή, γιατί σίγουρα δεν έχουμε να χάσουμε κάτι από αυτή, παρά μόνο να πάρουμε. Έτσι λοιπόν, θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε γενικά μια διατροφή που κατά βάση έχει ποικιλία γενικά τροφίμων, γιατί αυτή η ποικιλία των τροφίμων είναι αυτή που θα μπορούσε να μας δώσει γενικά και την διαφορετική ποικιλία του εντερικού μας γενικά μικροβιώματος. Θα πρέπει να είναι μια διατροφή η οποία εστιάζεται, έχει μια χορτοφαγική ουσιαστικά κατεύθυνση, να αυξήσουμε την κατανάλωση των φρούτων, των λαχανικών και των οσπρίων, που κατά περίπτωση ουσιαστικά ανάλογα με τα συμπτώματα που έχει ο καθένας, ιδίως όταν αφορά το σύνδρομο του Ευερέθης του, μπορεί να ακολουθήσει. Έχει παρατηρηθεί ότι γενικά η ποικιλία των μικροβίων στο έντερο φαίνεται να είναι πολύ μεγαλύτερη σε ανθρώπους ουσιαστικά από αγροτικές περιοχές, ιδίως και όλες από πιο υποβαθμισμένες ουσιαστικά χώρες, όπως είναι αντίστοιχα οι περιοχές της Αφρικής ή της Νότιας Αμερικής, σε σχέση γενικά με τη ΣΥΠΑ ή την Ευρώπη. Και αυτό γιατί έχει αλλάξει πάρα πολύ γενικά η διατροφή μας και ο δυτικός τρόπος διατροφής είναι πλούσιο σε λίπος και ζάχαρη, που είναι κακή τροφή ουσιαστικά για τα κακά μας ουσιαστικά βακτήρια. Άλλωστε, έχουμε πάρα πολύ μικρή ποικιλία γενικά τροφών, γιατί μέσα από τη δυτική διατροφή τα περισσότερα έτοιμα ουσιαστικά τρόφιμα τα οποία καταλήγουμε να διαλέγουμε, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι κατά ένα 75% κατά βάση εκτιμάται ότι παράγονται μόνο από 12 φυτά και από 5 ζωικά είδη. Οπότε σίγουρα γενικά δεν έχουμε αυτή τη βιοποικιλότητα γενικά που θα θέλαμε στη διατροφή. Στο αριστερό μέρος της διαφάνειας σας γράφω απλά κάποια πιο σημαντικά γενικά τρόφιμα που είτε σαν προβιωτικά είτε σαν πρεβιωτικά είναι σημαντικό γενικά να υπάρχουν στη διατροφή μας, γιατί δίνουν αυτό το μπουστάρισμα στο εντερικό μας μικροβίωμα. Και επιμέρους σας γράφω ότι σίγουρα θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα φρούτα και λαχανικά ή και όσπρια που είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, γιατί οι φυτικές ίνες είναι αυτές οι οποίες προάγουν γενικά την ανάπτυξη των καλών μας γενικά μικροβίων στο έντερο και βοηθάνε στην ανάπτυξη των βιβλιοβακτήριων. Συγκεκριμένα φρούτα όπως είναι τα σμέουρα, λαχανικά όπως τον μπρόκολο, τα φασόλια, οι αγκινάρες, τα ρεβίτια, αυτοσκευάσματα ολικής άλεσης, κυρίως γιατί έχουν μέσα ινουλίνη και αντίστοιχα βοηθούν γενικά στην πιο βραδία διέλευση γενικά στο έντερό μας, οπότε δεν απορροφώνται από το λεπτό έντερο και πηγαίνουν ουσιαστικά στο παχέντερο, που εκεί είτε βοηθούν στην παραγωγή καλών βακτηρίων είτε διασπώνται ουσιαστικά από βακτήρια του παχαίου εντέρου. Ο αρακάς και οι φακές είναι τρόφιμα που θα πρέπει να υπάρχουν στη διατροφή μας για να ενισχύσουμε το εντερικό μας μικροβίωμα. Θα πρέπει να προτιμάμε σίγουρα ζυμωμένα τρόφιμα, τα γνωστά μας ουσιαστικά, μάλλον τις γνωστές πηγές προβιωτικών, οπότε τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση. Το γιαούρτι, το κεφίρι, η σόγια, το τέμπε, το ξινολάχανο ουσιαστικά, το τρόφιμα κομπούχα και το τουρσί είναι κάποια από αυτά. Θα δείτε εδώ ότι με βάση τα όσα ουσιαστικά λέγαμε για τους ασθενείς με το ευερέθιστο ουσιαστικά, με το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου, ερχόμαστε γενικά σε κόντρα, αλλά ακριβώς αυτό ήθελα να εστιάσω, ότι δεν είναι άσπρο-μαύρο, δεν είναι μια ουσιαστικά διατολογική ουσιαστικά οδηγία, η οποία θα πρέπει μονομένα, αυστηρά γενικά να ακολουθείτε. Γιατί όπως είδαμε και από μελέτες, το να ακολουθούμε μονομένα, αυστηρά, ακόμη ουσιαστικά και μια δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας σε FODMAP, έχει γενικά αρνητικές επιπτώσεις στο εντερικό μας μικροβίωμα και αντί να βελτιώνει, εντείνει γενικά τα συμπτώματα. Οπότε και πάλι σας εστιάζω και εδώ ότι θα πρέπει να τα δούμε συνολικά και θα πρέπει να το βλέπουμε πάντα κατά περίπτωση. Επίσης, προφανώς θα πρέπει να αποφεύγουμε γενικά να καταναλώνουμε τεχνητά επεξεργασμένα γενικά τρόφιμα, κυρίως λόγω της επεξεργασίας της περιεκτικότητας γενικά που έχουν σε ζάχαρη, οπότε και τεχνητά γλυκαντικά λόγω ουσιαστικά και των πολυολών που περιέχουν. Θέλουμε γενικά να έχουμε προβιωτικά
τα οποία είναι και οι τροφές των προβιωτικών. Οπότε, συστατικά στη διατροφή μας, όπως το σκόρδο, τα κρεμμύδια, τα πράσα, τα σφαράγγια, κοινάρες, οι μπανάνες, οι δύο αγροπές και κάποια χόρτα μας βοηθάνε ουσιαστικά στο να δημιουργούν γενικά καλή τροφή των προβιωτικών και να έχουν μεγάλη μακροβιότητα γενικά τα καλά βακτήρια ουσιαστικά στο σώμα μας. Τα προϊόντα ολικής άλεσης είναι, όπως είπαμε και πριν, βοηθούν στην ανάπτυξη γενικά συγκεκριμένων βακτηρίων, όπως σας έχω γράψει, όπως σας έχω γράψει που είπαμε γενικά και πριν. Θα πρέπει να έχουμε σίγουρα μια διατροφή πλούσια σε φυτικής προέλευσης προϊόντα και αυτό φαίνεται γενικά να είναι ωφέλιμο για την ανάπτυξη του δικού μας μικροβιώματος, όχι μόνο λόγω της μείωσης της κατανάλωσης γενικά του κρέατος και της αυξημένης κατανάλωσης των φυτικών ινών, αλλά κυρίως γιατί και οι πορτοφαγικές γενικά διατροφές διέπονται και από έναν λίγο πιο υγιεινό συνολικά τρόπο ζωής. Οπότε είναι και αυτό κάτι πολύ σημαντικό. Άλλωστε, θέλουμε γενικά να έχουμε αρκετά φρούτα και λαχανικά, γιατί ούτως ή άλλως είναι και τρόφιμα που φυσιολογικά όταν υπάρχουν στη διατροφή μας βοηθάνε γενικά στο να μειώσουν ακόμη καλύτερα τα επίπεδα γενικά ζαχάρου, τριγλυκεριδίων και χοληστερίνης, όσο μάλλον όταν ουσιαστικά σε αυτά τα φυτικής προέλευσης τρόφιμα περιέχονται γενικά και πρεβιωτικά. Τέλος, θέλουμε να έχουμε στη διατροφή μας αρκετή περιεκτικότητα γενικά σε πολυφενόλες. Αυτές είναι κάποιες φυτικές πάλι και αυτές ενώσεις που έχουν πάρα πολλά ωφέλη για την υγεία, βοηθάνε στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, στη μείωση γενικά της εκδήλωσης της φλεγμονής και αντίστοιχα έχουν πάρα πολλά αντιοξειδωτικά συστατικά που βοηθούν γενικά και προστατεύουν τον οργανισμό από το οξειδωτικό στρες. Τέτοιες πηγές πολυφενολών είναι το κακάο, η μαύρη σοκολάτα, τα σταφύλια, το αμύγδαλα, τα μύρτιλα, το κόκκινο κρασί, το τσάι, το μπρόκολο. Το καλό γενικά με τις πολυφενόλες είναι ότι και αυτές ουσιαστικά οδηγούνται κατά βάση στο παχύ έντερο και από εκεί αφομοιώνονται από τα βακτήρια του εντέρου. Και συγκεκριμένα το κακάο όχι μόνο βοηθάει ουσιαστικά στο να αυξάνει την ποσότητα συγκεκριμένων καλών βακτήριων, αλλά βοηθάει και στη μείωση της ποσότητας κλωστρίδια που είναι τα κακά μας βακτήρια. Κλείνοντας λοιπόν, προφανώς και θα ήθελα να σας μείνει ότι θα πρέπει γενικά να έχουμε ένα σύνολο ουσιαστικά πραγμάτων για να εξασφαλίσουμε το καλό μας εντερικό μικροβίωμα, τόσο για τη μείωση των συμπτωμάτων του ευερέθους εντέρου, όσο ουσιαστικά ακόμη και σε υγιείς οργανισμούς. Οπότε, επαρκής και καλός ύπνος, σίγουρα ώρες γενικά να φορτιζόμαστε, να ασχολούμαστε λίγο με τον εαυτό μας, να έχουμε συστηματική άσκηση, να προσέχουμε τη διατροφή μας, να ακολουθεί το μεσογειακό παλιό τυπικό πρότυπο, γιατί η μεσογειακή διατροφή ήταν μια λιτή γενικά κατά βάση πορτοφαγική διατροφή με πηγές πρωτεΐνης από ψάρια, όσπρια, κοτόπουλο, αυγά, πολύ λιγότερο γενικά κατανάλωση κόκκινου κρέατος. Και συμπερασματικά, από τη στιγμή λοιπόν που σίγουρα η υγεία γενικά του οργανισμού μας εξαρτάται άμεσα από το εντερικό μας μικροβίωμα, θέλω γενικά και εγώ από τη σειρά μου να εκφράσω πόσο σημαντικό είναι που φαίνεται να έχουμε και όλα τα τελευταία και όλα χρόνια και λόγω και των εξτρά γενικά ερευνών που γίνονται γύρω από το μικροβίωμα, φαίνεται να έχουμε σιγά σιγά και κάποια έξτρα εργαλεία για να μπορέσουμε ουσιαστικά να αξιολογήσουμε πού βρίσκεται γενικά ή πόσο νοσηρό γενικά μπορεί να είναι το μικροβίωμα ενός ασθενούς για να μπορέσουμε πολύ πιο αποτελεσματικά να τον βοηθήσουμε με την αντίστοιχη διαιτολογική ή συμβουλευτική να αντιμετωπίσει ή να βελτιώσει, να αποκαταστήσει αντίστοιχα το εντερικό του μικροβίωμα. Οπότε θεωρώ ότι σίγουρα όσον αφορά το ευερέθιστο γενικά έντερο επηρεάζεται άμεσα γενικά από το εντερικό μικροβίωμα. Είδαμε και κάποιους πληθυσμούς γενικά μικροβίων που φαίνεται να είναι σε υψηλά επίπεδα όταν εμφανίζονται τα συμπτώματα. Αλλά το να έχουμε σιγά σιγά στα χέρια μας και κάποια καινούργια τεστ μετρήσεις, μπορούμε να βοηθήσουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά γενικά τους ασθενείς μας για να κάνουν πιο σωστές και μόνιμες αλλαγές γενικά στη διατροφή τους, αλλά και γενικά και στον τρόπο ζωής τους, με σκοπό να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο επίπεδο υγείας.
Αυτά σε γενικές γραμμές από μένα. Ήθελα έτσι κιόλας τελειώνοντας να σας δείξω τουλάχιστον εγώ πώς φροντίζω το δικό μου έτσι εντερικό μικροβίωμα. Οπότε συνήθως πάντα 2-3 φορές την εβδομάδα θα εξασφαλίσω λίγο τη γυμναστική μου που κάνω και την ψυχοθεραπεία μου. Ακολουθώ σε καθημερινή βάση, σίγουρα και λόγω επαγγέλματος, αρκετά φρούτα και λαχανικά στη διατροφή μου και προσπαθώ δυστυχώς μόνο τα Σαββατοκύριακα, αλλά τουλάχιστον υπάρχουν, να βρίσκω χρόνο γενικά να αποσυμφορίζομαι από τους έντονους ρυθμούς γενικά της σύγχρονης πόλης μας. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά.